επίβλεψον Κύριε, Κύριε και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Ιησούν είπε ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα, διε μου εν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης που κέρχεται ημί να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθω μηνα ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ούκον ποιμήν, που ούκ εσύ τα πρόβατα ίδια. Θεωρεί τον λίγον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λίγος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός έστει. Και ού μέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γινώσκω τα εμά και γινώσκομαι υπό τον εμόν. Καθώς γινώσκει με ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα και την ψυχή μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, αού και έστειν εκ της αυλής τα αυτής. Κακινά δε αγαγή και της φωνής μου ακούσωση. Και γεννήσετε μία πίβλη εις ποιμή. Ρίση το ευαγγελιζομένο και παντή το λαό. Τι Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Της Ιεράς ημών Σύνοδου, νεκταρίου Ιερομονάχου και της Χριστός Συνοδείας αυτού και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης, Στεφάνου Ιεροδιακών, των αδελφών και σλήθου πολυμών πρεσβυτέρων και των διακόνων, και πάσης της εν Χριστώ ημών της αδελφότητος. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων των ευεργετών, δωρητών και αφιερωτών, της Ιεράς Μονής Ταύτης, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτοί, πάντων των αδελφών ημών των ασθενειεσόντων, των εν θαλάσσι και αερικλαιόντων, των εν φυλακές ευρισκομένων, των ποινών των αστέγων και ανέργων, τον ενδυνή εκμαρουσία και πολεμό ομοδότσον αδελφών ημών, πάντων ημών των ευλαβία και κατανοίξει επιτελούντων, την ανέμαχτον μισθαγωγίαν ταύτη, μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων αδελφών ημών, νεκταρίου αρχιερέως, και πάντων των εορταζόντων την Αγία Νεορτήν ταύτη, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
ιεροσύνη σου. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αγιονίστων προκατόχων ημών Χριστοδούλου, Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου Γερμανού Ιωακήμ Δαμασκηνού και Ηλίου των Αρχιερέων, των Αημνίστων Κτητόρων, των Αγίων του Θεού Μονών και Εκκλησιών και της Αγίας Πιεράς Μονής Ταύτης, των Υπερπίστεως και Πατρίδος Αγωνισαμένων και Πεσόντων, Πατέρων και Αδελφών ημών, πάλετε και επεσκαπτών, και όν τα ονόματα εμπνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση, ζώνονται και κειμένων. Και ο έκαστος κατά διάνοιαν έχει, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κέλευσον δέσποτα Άγιε των ειν προσφερόμενων σοι. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβαστέ Γέροντά μου Πάτερ Νεκτάρια, σεβαστοί πατέρες, αγαπημένοι μου γονείς και συγγενείς, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Η σιωπή και η προσευχή ίσως θα ήταν πιο κατάλληλες και ταιριαστές για την Αγία αυτή ώρα. Με δέος ωστόσο τολμώ να αγγίξω λίγο μόνο ότι ζω και νιώθω αυτή τη στιγμή, τη σπουδαιότερη και ιερότερη της ζωής μου, που η χωρική μου ύπαρξη αγγίζει το αιώνιο. Την ψυχή μου πλημμυρίζουν συναισθήματα χαράς και πόθου να διακονήσω τον Θεάνθρωπο Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ταυτόχρονα όμως και φόβου και τρόμου πολλού μπροστά στο ύψος και στο βάθος της φρικτής ιεροσύνης. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας με χειραγωγούν στο φοβερό μέγεθος του μυστηρίου. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός μου λέγει, να στοχαστείς πως οι φούντες που είναι στο πετραχύλι το οποίο έχει στο λαιμό σου δεν είναι φούντες αλλά ψυχές των χριστιανών, και μια ψυχή να χαθεί από αυτές έχει ο Θεός να τη ζητήσει από το λαιμό σου την ημέρα κρίσης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος με προειδοποιεί. Ο ιερέας πρέπει να είναι καθαρός και γνήσιος σαν το χρυσάφι και το ασήμα. Να μην έχει τίποτα που να έχει σαν χαλκός. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάλι. Η ψυχή του ιερέως πρέπει να λάμπει ως το φως το καταβγάζουν την οικουμένη. Οι ιερείς πρέπει να είναι το αλάτι της γης. Και ακόμη γνωρίζω το μέγεθος αυτής της υπηρεσίας και τη μεγάλη δυσκολία του αξιώματος. Τελείται μεν επί της γης, απέχει δε τάξη με ουρανίων πραγμάτων. Αυτά αναλογίζομαι και δεν μπορώ να μην αναφωνήσω το «Όταν σε εγώ». Και ο νους και η ψυχή μου τρομάζουν και κλονίζονται. Με στηρίζουν όμως οι λόγοι του Χριστού μας. Αρκεί εσύ η χάρις μου. Η γάρ δυναμής μου είναι ασθενή ετελειούται και ακόμα χωρίς εμού ουδήναστε επί ίνου δε. Έτσι προσέρχομαι εν ειρήνη. Μέγα και φοβερό το αξίωμα της ιεροσύνης, αλλά δοξάζω τον Άγιο Θεό που με αξιώνει να ζω αυτή την Αγία και ευλογημένη στιγμή την είσοδό μου στα Άγια των Αγίων. Δεχθείτε για άλλη μία φορά σεβασμιότατε τις ευχαριστίες μου για όλο αυτό το διάστημα από τότε που σας εμπιστεύτηκα την επιθυμία μου να ενωθώ μέχρι σήμερα. Μου δείξατε όλη την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας. Με στηρίξετε και με βοηθήσετε σε όλα.
σας ευγνωμονώ την καρδιά μου. Ευγνωμονώ και πάλι τον μακαριστό γεροντά μου, πατέρα Αντώνιο, για όλα όσα μου πρόσφερε, όχι μόνο όσο ζούσε, αλλά και τώρα που έχει φύγει σωματικά από κοντά μας. Τον ευχαριστώ για αυτή την πνευματική ελευθερία που με διάκριση μου χάρισε. Ιδιαιτέρως τον ευχαριστώ που εμπιστεύτηκε στο μετά από εκείνο πιο σεβαστό μου πρόσωπο τη γερόντισσα Νικοδήμη την επιθυμία του να γίνω ιερέας. Αυτό ψυχικώς πολύ με δυνάμωσε, διώχνοντας από μέσα μου κάθε ίχνος αμφίβολου λογισμού. Σε ευχαριστώ και γι' αυτό, καλέ μου πατέρα, και παρακαλώ από εκεί ψηλά που είμαι σίγουρος ότι αναπάβες, να συνεχίσεις να πρεσβεύεις προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, για μένα τον ανάξιο, να βρω φωτισμό, ταπείνωση, αγάπη και φόβο εμπρός στο Άγιο Θυσιαστήριο, ώστε όπως μου έλεγες, η κάθε Θεία Λειτουργία να είναι σαν την πρώτη και την τελευταία. Επιτρέψτε μου τέλος να ευχαριστήσω και πάλι τον Ίγκεροντά μου και ηγούμενο αυτής της Αγίας και Ιστορικής Μονής, Πατέρα Νεκτάριο, που με περιέβαλε με την πατρική του αγάπη, με στήριξε στις παραμικρές λεπτομέρειες της προετοιμασίας μου για τη μεγάλη αυτή ώρα της χειροτονίας μου. Δοξάζω τον Θεό που με αξίωσε να το γνωρίσω και ζητώ για άλλη μια φορά τις Αγίες ευχές Του, ώστε να φανώ αντάξιος της μαρτυρίας Του. Γεννηθήτω και επιμήτω αναξίω το θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Όντως μέγα το μυστήριο και συγκλονιστική η στιγμή. Και με λιτότητα αλλά και σαφήνεια την διατύπωσε στην αλήθεια του τι είναι η ιεροσύνη και πώς οι πατέρες μας έζησαν και αυτοί αυτό το μέγα και σπουδαίο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Ο ίδιος όμως όντως άκουσε το λόγο του Κυρίου και πρέπει να γνωρίζεις και γνωρίζεις ότι ουσιαστικά την ιεροσύνη του Χριστού θα έχεις. Χάρη σε Αυτόν και με Αυτόν μπορούμε να τελούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και κατεξοχήν το μυστήριο της ευχαριστίας. Και όπως είχα διατυπώσει και στην πρώτη σου εις διάκονο χειροτονία, είσαι καρπός μιας ιστορίας ουσιαστικά οικογενειακής που σε ανέδειξε και σε έφτασε σε αυτό το επίπεδο, να μπορείς να γεύεσαι τους καρπούς των πνευματικών πατέρων, να μπορείς να κάνεις το όραμά σου πραγματικότητα και με τη στήριξη όλων σήμερα να εισέρχεσαι στον Ιερό Κλήρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας και δι' της τοπικής μας Εκκλησίας της Δημητριάδος. Πρέπει λοιπόν να έχεις πλήρη συνείδηση ότι ακριβώς αυτό είναι η στιγμή που θα ζήσουμε και θα ζήσεις. Η έλευση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό στηρίζει. Αυτό συγκροτεί την Εκκλησία. Αυτό θα σου δώσει την χάρη, ώστε να μπορείς την αγιότητα και την ιεροσύνη του Χριστού να φέρεις προκειμένου να τελείς το μυστήριο, να κοινωνείς Χριστό και με τον Χριστό να κοινωνείς το λαό του Θεού, αυτούς με τους οποίους μαζί θα συγκροτείς αυτό καθεαυτό το αναστημένο σώμα του Χριστού. Και έρχεται η απόφασή σου να γίνει όντως πραγματικότητα σε μια κρίσιμη εποχή για τον τόπο μας, την πατρίδα μας, την ίδια μας την Εκκλησία. Και αποφάσεις σαν τις δικές σου αποτελούν όντως ό,τι καλύτερο θα μπορούσε κανείς να έχει. Είναι δρόσος αρμών, είναι πηγή χαράς, είναι ευλογία Θεού, είναι μήνυμα ότι ζει Κύριος ο Θεός. Γιατί ακριβώς σε αυτή την εκοσμικευμένη εποχή, όπου πλέον τα πάντα ανατρέπονται, όπου οι άνθρωποι αναζητούν πού να στηριχθούν και δεν βλέπουν πουθενά το στήριγμα, όπου δυστυχώς επικρατεί το πνεύμα του κόσμου, έρχεται η Εκκλησία και μόνο αυτή να αντισταθεί. Έρχεται να διακονήσει αυτόν τον πονεμένο λαό και άνθρωποι σαν και εσένα που αποφασίζουν με αυτοθυσία κυριολεκτικά να δώσουν τη ζωή τους στα χέρια του Θεού μαζί και με την οικογένειά τους. Αυτό είναι όντως θαύμα. Αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Ακριβώς γιατί απαντάς στις προσευχές των ανθρώπων, απαντάς αυτό που έχει ανάγκη τούτος ο τόπος από ειλικρινείς ιερείς που θα συνεχίσουν την παράδοση που παραλάβαμε και θα φέρουν εις πέρας το σωτήριο έργο για τη σωτηρία των ψυχών αλλά και για τη στήριξη όλου του ανθρώπου, γιατί οι άνθρωποι είμαστε ψυχοσωματικές οντότητες.
Και χαίρομαι γιατί τούτη την ημέρα χειροτονείσαι εδώ, σε αυτό το μοναστήρι που πλέον ο καθηγούμενος είναι και πνευματικός σου και άγει τα ονομαστήριά του, και έτσι θα ενθυμίσαι μαζί με την παρουσία του και την παρουσία όλων των πατέρων ανάμεσά μας, ότι ο Άγιος Νεκτάριος θα είναι και αυτός πλέον που θα συμβάλλει στη δική σου πορεία. Υπήρξε και αυτός και έζησε σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Ήξερε όμως να εγκαταλείπει τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού. Ήξερε να υπομένει αλλά και να επιμένει. Ήξερε την αλήθεια και ταυτόχρονα πολέμησε το ψέμα. Δέχτηκε τη συκοφαντία αλλά αρνήθηκε να υποταχθεί και έδωσε με ταπείνωση τη μαρτυρία του Χριστού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις της αναδείξεως του μοναχισμού και πάλι στον ελλαδικό χώρο. Στάθηκε πατέρας σε όσους θέλησαν να εισέλθουν στην ιεροσύνη ως διευθυντής της Ζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής και βεβαίως πάντοτε ως επίσκοπος. Τελούσε το μυστήριο της ευχαριστίας, έχοντας συνείδηση τι είναι αυτή η Εκκλησία, το ίδιο το σώμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν, σε αυτή μένει τη δύσκολη εποχή, αλλά με όλες τις προϋποθέσεις, ακριβώς να ευαρεστήσεις το Θεό και τους ανθρώπους, εισέρχεσαι στον κλήρο της τοπικής μας Εκκλησίας. Το γνωρίζεις καλά αυτόν τον κλήρο και την Εκκλησία μας. Γεννήθηκες μέσα σε αυτή, ανδρώθηκες πνευματικά και σωματικά, έχεις ακριβώς τη γνώση ότι εισέρχεσαι σε μια Εκκλησία που αγωνίζεται και σήμερα, όπως πάντοτε, για την καλή μαρτυρία του Χριστού μέσα στο σύγχρονο κόσμο. Έτσι λοιπόν, έχε θάρρος. Το Άγιο Πνεύμα θα σε επισκιάσει. Οι ευχές και οι ευλογίες του Επισκόπου θα είναι πάντοτε μαζί σου με απόλυτη και απλόνητη εμπιστοσύνη. Ο γέροντάς σου και πνευματικός σου θα είναι το στήριγμά σου. Ο πρωτοσύγγελος, ο γενικός αρχιερατικός, οι ιεροκήρυκες, οι πατέρες της τοπικής μας Εκκλησίας θα είναι δίπλα σου, σε σένα και την οικογένειά σου. Και εμείς θα δίνουμε κάθε μέρα τη μάχη, ακριβώς για να είναι ασφαλείς οι οικογένειες των ιερέων μας. Αυτό το έχουμε μέγιστη ευθύνη. Μας το έχει αναθέσει η Εκκλησία. Είμαστε πατέρες. Πατέρες των πατέρων εμείς οι επίσκοποι. Και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το λησμονούμε. Και έτσι θα αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε, ώστε να μπορεί αυτή η Εκκλησία να παραμένει ζωντανή εις πείσμα των καιρών, εις πείσμα όσων θέλουν να την περιθωριοποιήσουν, εις πείσμα όσων θέλουν να την ξεχωρίσουν από το λαό, το γένος και το έθνος, εις πείσμα μιας εποχής που θέλει η εκκοσμίκευση να κυριαρχήσει. Λοιπόν, η δική σου απόφαση και σήμερα η δική σου χειροτονία είναι μια μεγάλη απάντηση σε όλα αυτά και μας δίνει και εμάς κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα, γιατί θέλει ο Χριστός ζωντανή την Εκκλησία του και είναι Αυτός που την προστατεύει, είναι Αυτός που καλεί σε κλήσεις, είναι Αυτός που ζητεί πάντοτε να παραμείνουμε πιστοί διακονή του. Είσαι εις την χαρά του Κυρίου σου. Άγιοι μαρτύρες, νοθέντες, πρεσβεύσατε προς Κύριον, ερήθηνε τας ψυχάς Oh.
την Παρθένα μακαρίζομαι. Πρόσκομαι η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται Στέφανον τον ευλαβέστατον διάκονον εις πρεσβύτερον. Ευξόμεθα ον υπέρ αυτού ή να έρθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Ο Θεός ο Άναρχος και Ατελεύθερος, ο πάσης συντήσεως πρεσβύτατος υπάρχει, ότι η προσυμμορία του πρεσβυτέρου τιμήσας, του σε το βαθμό του το αξιοθέντας γερουργή, των λόγων της αληθείας, αυτός δέσποτον απάνω, και τούτον, όν ευδόκησας προχειριστή με παρεμού, ένα μέμπ το πολιτεία και ακινή την πίστη ευδόκησον, υποδέξαστε, στις μεγάλη ταύτη χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος. Και τέλειον ανάδειξον δούλος, εν πάση και ευχαριστούντασή, και αξίως πολυδευόμενο της δωρηθής σε αυτό υπό της προγνωστικής δυνάμεως μεγάλης ταύτης ιερατικής τιμής, ούτης όν το κράτος και σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμης και η δόξη, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήν του Κυρίου Ρεϊθός, υπέρ της άλλος Θεής και αυτός ο Παναγωγής Ρεϊθός, έρ της ίνους άνθρωπος Θεός ημών άσκημε και αγώνητον αυτό την ιεροσύνη χαριστρέ του Κυρίου Δεϊθόμενου υπέρ της μονής τάφης. Ο Θεός ο μέγας εν δυνάμει και εν εξυγνίαστος εν συνέση, ο θαυμαστός εν δουλέσει υπέρ τους Υιούς των ανθρώπων. Αυτός Κύριε και τούτον, όν ευδόκησας τον του πρεσβυτέρου ψευδή παθμών, πλήρωσον της του Αγίου Σου Πνεύματος δωρεάς. Ή να γέννηται άξιος παρεστάνε αμέμπτος το θυσιαστηρίο Σου. Κηρύσσιν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας Σου. Η ιερουργή των λόγων της αληθείας Σου, προσφέρεις η δώρατε και θυσίας πνευματικάς, ανακαινήσει το λαό Σου δια της πλούτρου παλικαιρεσίας, όπως και αυτός η παντή σας, εν τη δευτέρα επιμηνία, του μεγάλου Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, του μονογενούς Υιού, δέχεστε των μισθών της αγαπής οικονομίας του Υιού Τάλου, εν το πλήθη της αγαπητός Σου, ό,τι ευλόγητε και δεδόξει το πάντημο και εγώ ερωπρέπει στο όνομά Σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος! 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 Κύριος Ρεϊθόμε, ευλογητός ο Θεός σου περιζωνιωμένη ο νικές το άμα την οδό μου. Πάντοτε ειν και αήχε εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος! Άξιος! Αγριάσονται πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος! 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 Άξιος!
είναι αδελφός της Μονής, εγγεγραμμένος στο μοναστήρι. Είναι από τις πρώτες φιλοκτονίες που τέλεσα εδώ, στην Μητρόπολη Δημητριάδος, εδώ και περίπου 17-18 χρόνια. Και βέβαια εναπόκειται στον Επίσκοπο να αποφασίσει πότε ο ιερέας θα τελεί και το μυστήριο της εξομολογήσεως, της μετανοίας. Ο Πατήχαρίτων έχει παρακολουθήσει επανειλημμένα ειδικές συναντήσεις, συνάξεις και σεμινάρια για τους πνευματικούς, προκειμένου να αποκτήσει τις προϋποθέσεις, τις γνώσεις και την εμπειρία για να τελεί και αυτό το μυστήριο. Μέχρι και αυτές τις ημέρες πρόσφατα είχαμε μια συνάντηση ιερέων μας, όπου και πάλι έμπειροι πνευματικοί της Μητροπόλεως μας τους μίλησαν για το μεγάλο όντως και αυτό μυστήριο της Εκκλησίας μας, που είναι το ξαναβάπτισμα των πιστών, που είναι το μυστήριο της εκφράσεως του ελέους του Θεού, αλλά ταυτόχρονα το μυστήριο της μετανοίας που εντάσσει και πάλι στο σώμα του Χριστού τους μετανοούντας ανθρώπους. Πιστεύω πλέον, Πατέρα Χαρίτωνα, ότι έχεις όλες τις προϋποθέσεις. Μέχρι και αυτές τις ημέρες ένιωσες το τι σημαίνει αυτό το μυστήριο και εύχομαι να το επιτελείς με πλήρη επίγνωση, ότι στο μυστήριο μετέχουν τρεις, όπως είπαμε, ο εξομολόγος, ο εξομολογούς, και πρέπει και εσύ να έχεις πάντα συνείδηση ότι είναι ενώπιον σου ο Κύριος και πρέπει να επιτελείς αυτό το μυστήριο προκειμένου να εκφράζεις το έλεος και την αγάπη του στους ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα και την παιδαγωγία για την αληθινή και ουσιαστική μετάνοια. Εύχομαι Θεό να σου δίνει δύναμη να φανείς αντάξιος και αυτής της νέας αποστολής που αναλαμβάνεις, της τελέσεως του μυστηρίου που είναι μέγα σταυρός στη ζωή των πνευματικών, να το ξέρεις, αλλά ο Θεός δίνει δύναμη και οι άνθρωποι έχουν ανάγκη σήμερα από συνετούς, σεμνούς και καθαρούς πνευματικούς. Εύχομαι να αναδειχθείς ένας από αυτούς. Κύριψον και λέψατε Κύριψον Δέσποτα Αγία τον Ιησού. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε δεηθώμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο τον Πέτρο και τις λοιπείς 11 μαθητές αποστολικήν και πνευματικήν διακονίαν χαριζάμενος, λύνει και δεσμεύει τα των ανθρώπων πτέσματα εν τη λάμπους, αυτός και δει τον δούλο σου, Χαρίτωνα, πρεσβύτερον των παρεμού μεν ψηφιστέντα πάστε χάριτος τελειοθέντα άξιον και αυτών της αποστολικής και πνευματικής σου διακονίας δια της εμείς ελεηνότητος ανάδειξον, εις το λύνει και δεσμεύει τα των αναξίων πτέσματα, ότι σύ οδοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να πέμπουμε. Συν το αλάχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Η ταπεινώτης ημών δια της χάριτος του Παναγίου και τελεταρχικού πνεύματος προχειρίζεται σε τον ευλαβέστατον χαρίτων απνευματικών εις το της πνευματικής πατρότητος λειτουργήμα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Άξιος. Άξιος. Κυρίου δεηθώμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εθυμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ήταν η επιθυμία του πατρός Στεφάνου να χειροκροτηθεί στα δύο μοναστήρια και μάλιστα σε ιερέα εδώ στο μοναστήρι της Παναγίας της Άνω Ψενιάς που είναι ο πνευματικός του και μάλιστα επέλεξε και την ημέρα του Αγίου Νεκταρίου. Ίσως θέλοντας να κάνει το πολυτιμότερο δώρο στο γεροντά του και πνευματικό. Και έτσι ήρθα και εγώ εδώ, του Αγίου Νεκτάριου. Και θέλω από την καρδιά μου να ευχηθώ στο γέροντα Νεκτάριο, τον αγαπητό μου αδελφό, ο Θεός να τον χαριτώνει, να τον ευλογεί και να τον αγιάζει. Ήρθε σε κρίσιμη εποχή εδώ στο μοναστήρι, όταν το μοναστήρι σχεδόν είχε ορφανεύσει. Έμεινε πιστός κοντά μας, έδειξε από την πρώτη στιγμή την αγάπη του στην τοπική μας εκκλησία, το σεβασμό στον Επίσκοπο και ταυτόχρονα μέρα με την ημέρα την αφοσίωσή του στο μοναστήρι. Έτσι το αναθέσαμε την ευθύνη και απεδείχθη άξιος της εμπιστοσύνης μας. Έδωσε ο Θεός να φέρει και το όνομα του προκατόχου του ουσιαστικά και ομολογώ ότι δοξάζω τον Θεό γιατί αναδεικνύει το μοναστήρι σε κυψέλη αδελφότητας που ήδη συγκροτείται με τη χάρη του Θεού σε αυτή τη δύσκολη εποχή με νέα παιδιά, νέους ανθρώπους και ταυτόχρονα φροντίζει την κτηριακή αναμόρφωση, τη διατήρηση όσων υπήρχαν αλλά και την ανάδειξη νέων στοιχείων ολοκληρώνοντας
αυτό το οικοδόμημα που καταγράφει μια μακραίων ιστορία αιώνα. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Τον καμαρώνω. Προσεύχομαι ο Θεός να του χαρίζει υγεία και δύναμη σε αυτόν και σε όλη την αδελφότητα. Και ξέρω ότι πολλές ψυχές πλέον ακουμπούν στο πετραχύλι του και εδώ και ιδιαίτερα στην περιοχή του Αλμύρου και προσφέρει τα μέγιστα τόσο στο μοναχισμό της Μητροπόλεως μας όπως και στο πνευματικό της έργο. Γι' αυτό σου ευχόμαστε όλοι χρόνια πολλά και ευλογημένα γέροντα να ζεις και να αγιάζεις, ο Θεός να σε χαριτώνει πάντοτε, να έχουμε τέτοιες χαρές και να έχουμε και στο μοναστήρι. Να χειροτονώ, να κύρω μοναχούς, να χαίρομαι κι εγώ μαζί σας αυτή την εποχή που πολύ υπόνοι και κρύε, αλλά στιγμές σαν κι αυτές μας χαροποιούν και είναι ανακούφιση για την ψυχή μας. Και πάλι ευχές στον πατέρα Στέφανο. Εύχομαι και ευχαριστώ και όλους για την παρουσία σας, είτε είστε για τον Άγιο Ηγούμενο, είτε είστε για τον πατέρα Στέφανο, να έχετε προσευχή να μας κρατήσει ο Θεός όπως πρέπει τότε την εποχή. Να σταθούμε αντάξει των περιστάσεων, υπερασπιζόμενοι τα δίκαια της Εκκλησίας μας και δίνοντας μαρτυρία Χριστού σε έναν τόπο των μαρτύρων και των Αγίων. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει όλους.